Με απόφαση σταθμό του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, ανοίγει ο δρόμος των αποζημιώσεων για όλα τα πλήγματα που υπέστησαν από τους Ναζί στο Δίστομο. Οι οικογένειες των θυμάτων για να δικαιωθούν στράφηκαν στην Ιταλία, δηλαδή σε μία από τις χώρες που η Γερμανία έχει ανοιχτές δοσοληψίες, όπως εξήγησε το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Οι αποζημιώσεις θα προέλθουν μέσω εισπράξεων από τα εισιτήρια των Ιταλικών σιδηροδρόμων, στα οποία είχε μερίδιο και ο Γερμανικός σιδηρόδρομος, καθώς κάποιες γραμμές του ανήκουν. Νομίζω τώρα πλέον ότι κανένα επόμενο δικαστήριο στην Ιταλία δεν θα μπορέσει να προσβάλλει αυτή την απόφαση. Έχουν λοιπόν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, αν και θα χρειαστεί χρόνος, για να φτάσουμε τελικά στο να δοθούν αποζημιώσεις στα θύματα του Διστόμου. Ηθικά δικαιωμένοι νιώθουν οι κάτοικοι του Διστόμου, καθώς το Ιταλικό δικαστήριο έκρινε ότι ορθώς διεκδικούν να εισπράξουν το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως το πλεονέκτημα εδώ του Διστόμου ότι έχει στα χέρια του τα θύματα αμετάκλητη απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης. Και δεν είναι μόνο το Δίστομο, υπάρχει το Αίγιο και υπάρχουν εδώ τα θύματα των ολοκαυτωμάτων του Ρεθύμνου. Χιλιάδες δικαιούχοι έχουν αμετάκλητη απόφαση, η οποία βέβαια θα πρέπει να επιδοθεί με όλους τους τύπους στη γερμανική πλευρά, να προλάβουμε την παραγραφή που έρχεται του χρόνου και τότε λοιπόν θα υπάρχουν υποθέσεις που θα επιβάλλουν την κατάσχεση περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα για να αποζημιωθούν τα άλλα ολοκαυτώματα. Ο αγώνας για την διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων είχε ξεκινήσει το 1995 από τον δικηγόρο Γιάννη Σταμούλη. Στη συνέχεια, οι οικογένειες των θυμάτων του Διστόμου ανέθεσαν την υπόθεσή τους στον Ιταλό δικηγόρο Γιοαχήμ Λάου, ο οποίος κατέθεσε σχετικές αγωγές στο Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, απορρίπτοντας την επιχειρηματολογία περί ασυλίας του κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά προχωρούν με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται νέα νομικά προηγούμενα και θα μπορέσουν και οι Βιαννίτες και τα άλλα ολοκαυτώματα, οι Δαμάστα και όλοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι δεν έχουν απορριφθεί οριστικά οι υποθέσεις τους από τα δικαστήρια, ας πούμε στη Βιάννο, δεν είχαμε καταθέσει τις αγωγές γιατί υπήρχε η άσχημη απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου τότε της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν τώρα το κλίμα έχει αλλάξει. Έρχονται αποφάσεις ξένων δικαστηρίων να αλλάξουν αυτό το και να διαμορφώσουν θετικούς όρους. Το έχω πει και στο παρελθόν, κύριε Δασκαλάκη, είναι εύλογο το ερώτημά σας, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, αν δεν πίστευα ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε, ίσως να μην έβρισκα τη δύναμη για αυτόν τον πολύ σκληρό αγώνα. Πάντως η εν λόγω απόφαση ανοίγει τον δρόμο των αποζημιώσεων για όλα τα μαρτυρικά χωριά της χώρας και καθιστά την υπόθεση του Διστόμου ως αρχή για παρόμοιες υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.